Ο κύριος Βασίλης Υψηλάντης, βουλευτής τη 12ης της Νέας Δημοκρατίας, θέλει να εκφράσει τα συλληπιτήριά του για τον θάνατο του Αριστοτέλη Παυλίδη. Πραγματικά με οδύνη αποχαιρετούμε έναν πολιτικό που άφησε το ισχυρό του αποτύπωμα, το ισχυρότερο αποτύπωμα, τουλάχιστον τα τελευταία 40 και πλέον έτη στην πολιτική ζωή της 12ης και του τόπου μας γενικότερα. Ο Αριστοτέλης Παυλίδης αγωνίστηκε με όλες τις δυνάμεις για τα νησιά μας, για τους νησιώτες, δίνοντας όλο του το είναι, προκειμένου τα νησιά μας να προοδεύσουν, να πάνε μπροστά και οι νησιώτες να καλυτερεύσουν τη ζωή τους, οι δωδεκανείς, οι συμπατριώτες μας. Τον αποχαιρετούμε με το σεβασμό που πρέπει πάντα σε έναν τέτοιον άνθρωπο, σε έναν τέτοιο δάσκαλο για μένα, αφού ήταν από τους πρώτους που με οδήγησαν και μου έδειξαν το δρόμο πώς να αγαπώ τα νησιά και τους νησιώτες. Για την πολιτική ο καθένας είναι υπεύθυνος των πράξεών του. Αλλά ο καλός πρέπει να δείχνει το δρόμο στους επόμενους. Και αυτό το έπραξε ο Αριστοτέλης Παυλίδης και το έπρατε μέχρι το τέλος της ζωής του. Θέλω να εκφράσω τα συλληπιτήριά μου στους οικείους του και να του πούμε ότι θα το σκεπτόμαστε πάντα, θα είναι αλυσμόνητος και να είναι ελαφρύ το χώμα της κοακής γης, της δωδεκανησιακής γης που θα το σκεπάσει. Θερμά συλληπιτήρια από όλους μας στους οικείους. Τώρα θέλω να σας ρωτήσω, να αφήσουμε αυτό να σας ρωτήσω, είχατε μια συνάντηση με τον κύριο Πλακιωτάκη. Όντως, πρόσφατα συναντήθηκα με τον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας, τον κύριο Γιάννη Πλακιωτάκη και με τον Γενικό Γραμματέα Λιμένων, τον κύριο Κυριαζόπουλο, και του έθεσα και τα θέματα που απασχολούν την Κάλυμνο. Από τη συνάντησή μας αυτή προέκυψαν τα εξής. Μετά από τις προσπάθειες που κατέβαλα προσωπικά προκειμένου να ολοκληρωθεί το ζήτημα του Προεδρικού Διατάγματος για τη Σχολή Μηχανικών από όλες τις πλευρές του Υπουργικού Συμβουλίου και με την τελευταία υπογραφή του αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών του κ. Σκυλακάκη. Το Προεδρικό Διάταγμα έχει πάει στο Συμβούλιο της Επικρατείας για την επεξεργασία και μετά από αυτό να προχωρήσει για την δημοσίευση του ΦΕΚ, στο ΦΕΚ του Προεδρικού αυτού Διατάγματος που θα συστήνει την Σχολή Μηχανικών στην ΑΕΝ Καλύμνου. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο σημαντικό είναι για την Καλύμνο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι. Σήμερα στην παρέλαση θαυμάσαμε τα παιδιά, τα οποία ήταν εκπληκτικά και θέλω να συγχαρώ τους πάντες για τη λειτουργία έτσι. Αυτή μας δίνουν ελπίδα, πνοή για να συνεχίσουμε, για να προχωρήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στην σωστή οργάνωση της ΑΕΝ Καλύμνου, της Καλύμνου που είναι πραγματικά η ναυτομάνα της χώρας μας, της Ελλάδας. Και βεβαίως μαζί συζητήσαμε τις διεργασίες που γίνονται ώστε να υπάρξει το απαραίτητο νομοθετικό πλαίσιο για τη Σχολή των Δυτών που θα ωφελήσει βέβαια γενικότερα την προσπάθεια για τον καταδυτικό τουρισμό και μου υποσχέθηκε τέλος ότι θα φροντίσει να δοθεί μια νέα αναστολή σχετικά με τα πρωτόκολλα τα οποία έχουν βγει για τους καταστηματάρχες και για τις ζώνες. Ωστόσο, αυτό δεν είναι λύση του προβλήματος. Όχι, θεωρώ ότι πρέπει οριστικά από την τοπική αυτοδιοίκηση να κατατεθεί μια συνολική πρόταση, τέτοια άμεσα κιόλα, που θα δίνει, που θα μας οθήσει και εμάς να δώσουμε οριστική λύση στο πρόβλημα αυτό το οποίο υπάρχει. Πρέπει να συνεννοηθούμε, να πούμε όμως ότι οι νέοι καταστηματάρχες συμμορφώνονται στις διατάξεις, με τις νέες διατάξεις, ακολουθούν τα όσα προβλέπει ο νόμος και βεβαίως προχωράει. Ναι. Με τον Δήμαρχο είμαστε σε διαρκή επικοινωνία, όπως και με τον κύριο Έπαρχο, σχετικά με τα ζητήματα αυτά. Και πρέπει να πω ότι για το θέμα των καταστηματαρχών είχα και μια καλή συνεργασία με τον πρόεδρο του Λιμενικού Ταμείου, τον κύριο Μπούκη. Πάντως θεωρώ ότι αυτή η συνεργασία η οποία υπάρχει με όλες τις πλευρές της τοπικής αυτοδιοίκησης ενδυναμώνει τη θέση της Καλύμνου. Σωστά. Και θεωρώ ότι μπροστά μας είναι τα καλύτερα. Αρκεί να πιέσουμε
να πάμε με συντεταγμένες σωστές και με στρατηγικό σχεδιασμό που θα μας αποφέρει τα καλύτερα. Πάντως, κύριε Ψηλάντη, οφείλουμε να αναγνωρίσουμε εμείς ως δημοσιογράφοι, οι οποίοι παρακολουθούμε τα πάντα, ότι αγαπάτε πραγματικά την Κάλυμνο. Για μένα είναι χρέος, αφού είναι και πατρίδα του πατέρα μου. Οπότε, κατ' επέκταση και πατρίδα δική μου. Και αυτό δεν το αφήνω ποτέ, δεν το ξεχνώ. Όχι, και να μην το και είναι, είναι στην, αν θέλετε, πρώτη γραμμή των επιλογών. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ πολύ και εγώ.